Στην Αθήνα, οι αστυνομικοί αναζητούν τη βιολογική μητέρα του κοριτσιού που είναι μόλις 7 μηνών και έγινε αντικείμενο αγοραπολισίας με παραλήπτες ένα ζευγάρι Ελλήνων από τα Άνω Λιώσια. Σύμφωνα με την αστυνομία, η θετή μητέρα έδωσε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, λέγοντας ότι το παιδί γεννήθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Οι αρχές απευθύνθηκαν στο νοσοκομείο και πράγματι βρήκαν ότι την ημέρα εκείνη μια γυναίκα Ρωμά έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι. Με βάση τα στοιχεία που έγινε η εισαγωγή στη μευτική κλινική, το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή της τώρα την αναζητούν. Το ζευγάρι από τα Άνω Λιώσια κρατείται και έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Όπως λένε οι γείτονες, η συγκεκριμένη οικογένεια αντιμετώπιζε σοβαρότατα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Όχι, έγκυος δεν την είχα δει. Μου είχε πει ότι γέννησε πριν 6 μήνες το παιδάκι. Αλλά έγκυος δεν την είχα δει. Αλλά το πρόσχε το παιδάκι, το βγάλε βόλτα. Το ζευγάρι των Ελλήνων κατηγορείται για εμπορία και αρπαγή ανηλίκου. Αγόρασαν το 4.000 ευρώ. Το αγοράσαν από ένα τσιγκάνο γύρω στα 4.000 ευρώ. Αυτά, τίποτα άλλο. Κάτι σχετικό. Την είχατε δει έγκυο τη γυναίκα? Την είχα δει, εντάξει, εδώ λέτε ότι έβαζε ένα μαξιλάρι, λέει, και έκανε ότι ήταν έγκυος. Το 7 μηνών κοριτσάκι που είναι Ρωμά φιλοξενείται στο νοσοκομείο παιδών. Υποβλήθηκε από την πρώτη στιγμή σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και σύμφωνα με τους ιατρούς είναι υγιέστατο. Το ζευγάρι θα περάσει την πόρτα του ανακριτή το πρωί της Τρίτης.